Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Να θυμίσουμε ότι προς το παρόν ο πολιτικός μαραθώνιος από το Extra Channel θα είναι κάθε Σάββατο. Με την είσοδο όμως του Σεπτεμβρίου αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού συνολικά και η εκπομπή θα γίνεται, ο πολιτικός μαραθώνιος θα γίνεται κάθε Κυριακή 10 το βράδυ με 2 μετά μεσονύχτιον, δηλαδή 4 ώρες με αρχή 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και η επανάληψη θα είναι την Τετάρτη 12:30 το βράδυ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ερωτήματα τηλεθεατών από αυτά που φτάνουν στο στούντιο. Ο κύριος Γρηγόρης από την περιοχή της Νέας Ιωνίας. Κύριε Λεβέντη, προημερών είδα κάτι αυτοκίνητα να έχουν επιγραφές με τον κύριο Τσοβόλα και το κόμμα του το Δίκη και να διακηρύσουν ότι το Σεπτέμβρη θα κάνει φεστιβάλ νεολαίας και ότι θα είναι η κυρία Πέτα και ο κύριος Παπακοσταντίνου. Τελικά ο κύριος Τσοβόλας τι θέλει, να πάμε στη γιορτή του για εκείνον ή για την κυρία Πέτα? Μα θα μου πείτε, ίδιας αξίας είναι αμφότεροι. Έχει δίκιο ο κύριος Γρηγόρης, ο φίλος μας από τη Νέα Ιωνία. Πράγματι ο κύριος Τσοβόλας κάνει φεστιβάλ και καλεί τον κύριο Παπακοσταντίνου και την κυρία Πέτα, εκλεκτούς καλλιτέχνες. Μήπως του φέρουν κόσμο στο φεστιβάλ? Ούτε ξέρω που το κάνει το φεστιβάλ. Μου τηλεφώνησαν κάποιοι και μου είπαν ότι κάνει φεστιβάλ. Και βεβαίως η φεστιβαλική εκδήλωση είναι στα πλαίσια της νομιμότητος. Αλλά γεννάτε το ερώτημα, αν ένας είναι μέσα στον χώρο του φεστιβάλ, είναι για τον κύριο Τσοβόλα, ο οποίος έχει μεταβληθεί σε κομπάρσο της πολιτικής ζωής και από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται μάλλον επιστρέφει στο Πασόκ, ή για την κυρία Πέτα και τον κύριο Παπακοσταντίνου? Εύλογα διερωτάται ο φίλος μας ότι η πρόσκληση σημαντικών καλλιτεχνών δείχνει πρώτον ότι ο κ. Τσοβόλας έχει λεφτά και πληρώνει αδρά. Βέβαια τα λεφτά έχουμε εξηγήσει εδώ στο βιβλίο, στη σελίδα 481 του νέου μας βιβλίου. Υπάρχει το ποσό που παίρνει ο κ. Τσοβόλας. Γι' αυτό πρέπει να πάρετε όλοι το βιβλίο. Ανοίγουμε το αρχείο του Βασίλη Λεβέντη, το καινούριο βιβλίο. Πρέπει να το πάρετε όλοι. Υπάρχει λοιπόν η εφημερίδα Κυβερνήσεως, σελίδα 481, στο οποίο το ποσό του κ. Τσοβόλα για το 2003 είναι 1.742.720 ευρώ. Δηλαδή περίπου 600 εκατομμύρια δραχμές παίρνει ο κ. Τσοβόλας και όταν γίνουν εκλογές θα πάρει το ίμιση του ποσού αυτού. Δηλαδή είτε δημοτικές είναι, είτε ευρωεκλογές είναι, είτε βουλευτικές εκλογές, παίρνουν επιπλέον το ίμιση του ποσού. Όταν προκύψουν οι εκλογές θα πάρει ο κ. Τσοβόλας άλλα 300 εκατομμύρια και βεβαίως έχει να πληρώνει φεστιβάλ και τέτοια, αλλά ψηφοφόρους δεν βλέπω να έχει ο κ. Τσοβόλας. Παλαιότερα υπήρχαν ορισμένοι και μου λέγανε για τον κ. Τσοβόλα, τώρα μάλλον η άγουσα προς επιστροφή στο Πασόκ είναι ηλυμένη από πλευράς του κ. Τσοβόλα, διότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πιάσει το 3%, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το πιάσει και συνεπώς ή θα πρέπει να επιλέξει την εκτός βουλής στο σπίτι του άγουσα ή την άγουσα στη Χαριλάου Τρικούπη ξανά προς επιστροφή του. Λοιπόν, έχουμε επίσης τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο από Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιμένει σε κάτι θέμα, σε ένα θέμα που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης, ήταν ή δεν ήταν πρωθυπουργός ο πλαστήρας και πώς επέτρεψε ο πρωθυπουργός τότε πλαστήρας την εκτέλεση του Μπελογιάννη. Νομίζω σας το εξήγησα την προηγούμενη φορά αυτό, κυρίες και κύριοι, και δεν θέλω να επανέλθουμε επ' αυτού. Ο Μπελογιάννης
εκτελέστηκε κυρίως από το ΚΚΕ, όχι από τον Πλαστήρα. Ο Πλαστήρας ήταν απλά πρωθυπουργός. Και ήταν πρωθυπουργός εις μια ανώμαλη περίοδο που δεν ήλεγχε την εξουσία. Την κυβέρνηση την είχε, την εξουσία όχι. Ο Πλαστήρας είχε διοριστεί σαν πρωθυπουργός γιατί ήταν η κοινής αποδοχής. Είχε και με τους Εγγλέζους δυνατότητα να ομιλεί, που ήταν ουσιαστικά οι έχοντες την εξουσία, και με τους αριστερούς είχε αποδοχή και ανοιχτές γέφυρες ο στρατηγός λόγω της μεγάλης του προσφοράς στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς ο Πλαστήρας εκείνη τη στιγμή ματέωνε ένα νέο εμφύλιο, ο οποίος θα πραγματοποιεί το σίγουρα αν ήταν απόν. Την εξουσία δεν την είχε, την κυβέρνηση μπορεί να την είχε, δεν ήταν σε θέση να ματαιώσει την εκτέλεση του Μπελογιάννη, αφού το έκτακτο στρατοδικείο είχε, είχε βγάλει απόφαση εκτέλεσης για τον Μπελογιάννη ως κατάσκοπο και ως προδότη. Τώρα, κατά τη διάρκεια της δίκης του στρατοδικείου, το είπα και την προηγούμενη φορά, παρουσίασε ο Μπελογιάννης ένα χαρτί με το οποίο δεν ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα για λογαριασμό του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ τον είχε ήδη θέσει εκτός των κυρίων στελεχών του, πρώτον. Και δεύτερον, ότι τον τηλέγραφο δεν τον απεδείχνει το χαρτί, ότι τον τηλέγραφο τον λειτουργούσε άλλος. Και άλλος ελάμβανε τα σήματα από τη Σοβιετική Ένωση. Και όχι ο Μπελογιάννης. Μετά από αυτό το στρατοδικείο, μετά το χαρτί αυτό, το οποίο ήταν με τη σφραγίδα της διεθνούς που μόλις είχε γίνει στο εξωτερικό, ήταν επίσημο έγγραφο που αφαιρούσε από τον Μπελογιάννη τις εξουσίες και ήταν αρκετό αυτό το έγγραφο για να αθωωθεί ο Μπελογιάννης. Τέθηκε θέμα κατά πόσον το έγγραφο έγκυρο ή πλαστό. Το ΚΚΕ λοιπόν το ίδιο βράδυ κάνει ανακοίνωση με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το έγγραφο είναι νόμιμο και έγκυρο. Και μετά από αυτό προστέθηκε και η κατηγορία της προσπάθειας παραπλάνησης του δικαστηρίου από τον Μπελογιάννη, και όχι μόνο ως κατάσκοπος και ως προδότης κατεδικάστη, αλλά ως επιχειρήσας να εξαπατήσει και το δικαστήριο, τη στιγμή που ο άνθρωπος παρουσίασε έγκυρο χαρτί. Δηλαδή το ΚΚΕ εκτέλεσε τον Μπελογιάννη βγάζοντας ανακοίνωση την ίδια ημέρα ότι ήταν πλαστό το έγγραφο. Κυρίες και κύριοι, τρομακτικά πράγματα αυτά. Το ΚΚΕ να καπηλεύεται σήμερα τον Μπελογιάννη και το ΚΚΕ να κρύβεται πίσω από την εκτέλεση του Μπελογιάννη, που μπορούσε με μία ανακοίνωση ότι ναι, αναγνωρίζουμε ότι άλλος χρησιμοποιούσε τον τηλέγραφο, ναι, δεν ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα για λογαριασμό του ΚΚΕ στην Ελλάδα ο Μπελογιάννης, μπορούσε να θεωρηθεί ένα κατώτερης αξίας στέλεχος και να αθωωθεί. Λοιπόν, τα επαναλάβαμε. Την ευθύνη για τον θάνατο του Μπελογιάννη την έχει το ΚΚΕ. Ο στρατηγός Πλαστήρας δεν μπορούσε να ματαιώσει την εκτέλεση, διότι θα κατηγορείται από τους Εγγλέζους ότι δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις. Θα ετίθετο αμέσως θέμα και η απουσία του, σας λέω, από την Πρωθυπουργία του στρατηγού θα δημιουργούσε νέο εμφύλιο. Ο στρατηγός Πλαστήρας ούτε αρχομανής ήταν, ούτε την εξουσία με κάθε θυσία επαιδείο και να έχει. Απλά ήταν βέβαιο ότι η απουσία του στρατηγού, ενός στρατηγού που είχε σώσει 200.000 στρατό στη Μικρά Ασία, η απουσία θα δημιουργούσε νέα φάση εμφυλίου με απρόβλεπτες διαστάσεις και αιματοχυσία μεγάλης έκτασης. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα για τον Μπελογιάννη, ένα παλικάρι, ένα αληθινό παλικάρι, στη μνήμη του οποίου υποκλίνεται και ο Βασίλης Λεβέντης και όλη η Ελλάδα, γιατί ήταν ένα αληθινό παλικάρι ο Μπελογιάννης που τον εκτέλεσε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ που εκτέλεσε και τον Άρη Βελουχιώτη, αφού τον διέγραψε πρώτα,
εκτέλεσε και τον Άρη Μπελουχιώτη και τώρα τον καπηλεύονται και λένε τον Άρη μας και τον Άρη μας τη στιγμή που ο Ζαχαριάδης είχε δώσει εντολή εκτέλεσης του Άρη Μπελουχιώτη, διότι δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτή ήταν η απόφαση του Ζαχαριάδη. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Βασιλική από την Χαλκίδα. Κύριε Λεβέντη, χαίρομαι γιατί βλέπω ανθρώπους που είχαν παρασυρθεί από τον κύριο Καρατζαφέρη να διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει στη Χούντα και στη Βασιλεία και τα περί θρησκείας είναι καπηλεία και μόνο, αφού μέσα στο κόμμα του έχει της ομάδας έψιλον, δηλαδή του Δωδεκαθέου, οπαδούς, αιρετικούς, πολλούς άθεους, και αφού και ο αδερφός του ο ίδιος σε κάποιες εκπομπές που έκανε στο Extra Channel, αν τις παρακολουθούσατε κι εσείς, θα διαπιστώνατε ότι εστρέφεται κατά της επίσημης Ορθόδοξης Εκκλησίας Ελλάδος. Χαίρομαι